Καλημέρα σας από το ομορφότερο μέρος της γης, καλημέρα σας από την Αγία Σοφιά. Πρωτομηνιά σήμερα, καλό μήνα, είμαι εδώ με τον Βίρονα. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Για το περιφοράτο, να δούμε τι θα δούμε και τι θα πούμε. Όσο αντέξω όμως, γιατί έχετε βροχή και εγώ δεν έχω τις... ναι. Μπα, εσύ είσαι πιο ανθεκτικός από μένα, λοιπόν. Δεν έχω μπομπρίλα. Έχω εγώ. Λοιπόν, θα κάνουμε ομπρελάτο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Κερδίσαμε τα Γιάννενα όπως είδαμε και τα λοιπά. Και πάμε για το τελευταίο μάτς τώρα στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη, στο οποίο, με το οποίο μάλλον τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μετά μπαίνουμε στα play-offs. Μια ΑΕΚ η οποία είναι πολύ δυνατή όπως φαίνεται. Στο δεύτερο ημίχρονο ισοπαίδωσε τον αντίπαλο και τον τερματοφύλακα εκείνο εκεί που κάνει καθυστερήσεις. Για να δω εσύ. Λοιπόν, και έδειξε, όπως έγραψα και στον τίτλο, η ομάδα του πρώτου ημιχρόνου δεν ήταν για πρωτάθλημα. Το δεύτερο ημιχρόνο όμως ήταν full για πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ, Μιχάλη, έχω την εντύπωση παρακαλώ. Ότι η ομάδα ξεκίνησε δυνατά, όπως παίζει κάθε φορά. Ναι. Κάποια στιγμή όμως, για κάποιους λόγους, είδα κάποιες κινήσεις. Ναι. Σαν να δώσανε γραμμή να χαμηλώσουν τους τόνους, δεδομένου ότι είχαμε τον επόμενο αγώνα που ήταν πολύ σημαντικός. Κερδίζαμε κιόλας. Είχαμε πάλι τον πρωτογκόλ, ναι, χαλαρώσαμε. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η ΑΕΚ, επειδή έχει πάρα πολύ δυνατές αποδόσεις, όταν χαμηλώνει λίγο την απόδοση, μας φαίνεται ότι δεν παίζει καλά. Μας έχει συνηθίσει. Εκτός δεσμού είμαστε. Σε τρομερά στάνταρ. Όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο, όπως είπα, πάτησε τον αντίπαλο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα προσπαθήσανε να μας φεδροποιήσουν ως συνήθως, βγάζοντας τον γκολ του Πόνσε ότι ήταν με το χέρι. Όχι, τι μην ασχολούμαι. Όχι, εγώ ασχολούμαι. Γιατί, δηλαδή αυτοί γιατί ασχολούνται. Ασχολούμαι κι εγώ, λοιπόν. Και... τους δίνεις αξία με το να ασχολείσαι μαζί. Δεν πειράζει. Εντάξει. Όχι, δηλαδή, συγγνώμη, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν. Σάμουσε, κάθε φορά ψάχνουν να βρουν κάτι να μειώσουν την επιτυχία της ΑΕΚ. Βέβαια. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ας το βρούνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς κοιτάμε να τα δικαιολογούμε όλα όπως φάνηκε. Και επίσης, ήταν, εντάξει βέβαια, όχι, για κάτσε εδώ. Α, πού είναι, τα 100 χρόνια, όχι, είναι στο άλλο παρτέρι. Ψάχνω τα 100 χρόνια να βγάλω μια φωτογραφία, τέλος πάντων, να βγάλω το δικέφαλο. Και επίσης να πω ότι είναι απαράδεκτο κόσμος μας να την πέφτει στους παίκτες μας. Ακόμα και τώρα υπάρχει κόσμος που την πέφτει στο μάνταλο. Λοιπόν, είναι ρουσιλία, ο μέτρος είναι σημαία μας. Είναι σημαία μας, ναι. Είναι ντροπιαστικό αυτό που γίνεται. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει 2 χιαστούς, ένας παίκτης που ήταν και είναι πάντα εδώ. Είναι ντροπή αυτό. Και δικαιούται κάποια φορά να μην έχει την απόδοση τη μέγιστη. Έτσι, λοιπόν. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή ψαχνόμαστε μόνοι μας, δεν φτάνει που έχουμε τους άλλους. Δηλαδή οι δικοί μας συντάσσονται με τους άλλους. Εντάξει, αυτό έχουμε παράδοση, Μιχάλη. Έχουμε ζωή, θυμάμαι. Παραδοσιακή. Μια ζωή, να πούμε, έτσι όταν κάτι δεν πάει καλά η ομάδα, κάποιοι φίλαθλοι, κακοί, για μένα δεν είναι φίλαθλοι. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω τι ψυχολογικά έχουνε. Αν έχεις παρακολουθήσει κάποιες καφετέρειες στον αγώνα όταν παίζουμε εκτός έδρας, ναι. Κάποιοι με το πρώτο σφάλμα που θα κάνει κάποιος θα χάσει την μπάλα, αρχίζει και τον βρίσκουν. Μπράβο. Δεν ξέρω ότι... αυτό δίνει κακή αύρα και σε γενικές γραμμές... Τι γρουγρού έχουμε μέσα, δεν κάνω. Σιούβες, καθαρίζουμε. Να καθαρίζουμε, λοιπόν. Συνεργείο καθαρισμού. Συνεργείο καθαρισμού, ωραία. Μετά όπως το μάτς. Όπως έχουμε δει με πιεστικά, πλέον τα καθίσματα κάθε φορά με τον αγώνα μαζί με τα σκουπίδια, το κήπεδο είναι καθόλου. Δεν τα κάθολα καθόλου που πηγαίνουμε μέσα. Μπράβο, ωραία. Βέβαια πρέπει και εμείς να φροντίσουμε σε αυτό, έτσι. Να μπράβο, μην πατάμε, για πες τα. Να μην πατάμε στα καθίσματα. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί εκεί καθόμαστε. Ωραία. Έχω κάποιους οι οποίοι δεν πρέπει να πατάμε στα καθίσματα, πρέπει να πάμε από τα καθίσματα. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό, είναι πιο μαλακά εκεί. Ναι, τα καθίσματα πρέπει να τα προσέχουμε. Λοιπόν, έχουμε... Αν θέλουμε να γίνουν τα καλύτερα από εσείς στην 21. Δεν ξέρω, εντάξει, γενικώς ναι. Άμα το προσπαθήσουμε. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε το γήπεδο συντήρηση. Ούτε, ξέρω εγώ, να χαλάνε τα. Να το αφήνουμε όπως το βρήκαμε. Να μην ξεχνάμε τον Μιχάλη, δεν το ξέραμε τώρα ποτέ. Το Μιχαλάκι μας, το ξεχνάμε. Το Μιχάλη ζει. Για πάντα εξής. Βάκη ζεις για πάντα εξής. Όπως και όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ που δεν πρόλαβαν να δουν το γήπεδο ολοκληρωμένο. Ο Μιχάλης πρόλαβε, ο Βάκης πρόλαβε, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή μας βλέπουν να τον παράδεισουν.
Και επίσης να πούμε ότι στο μάτς με τα Γιάννενα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στα Τέμπη. Λοιπόν, το χειρότερο από όλα, έτσι, βέβαια δεν υπάρχει κάποιος να πάει στους γονείς των παιδιών να πει, να δώσει μια επαρκή εξήγηση. Το χειρότερο από όλα είναι ότι, όπως έχουμε δει, δεν έχει αλλάξει κάτι που να πει σε κάποιον ότι θα μπει στο τρένο και ασφαλώς, με ασφάλεια θα φτάσει στον προορισμό του. Λοιπόν, αυτό είναι το χειρότερο. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ είναι το πέταλο. Εδώ βλέπουμε τη φύση η οποία ανθίζει με τη βροχή. Πιο δίπλα είναι εκείνο το κόλπο που θα βάλουν τα ξύλα και θα τοποθετούν παγκάκια. Εδώ είναι το πέταλο των φανατικών. Οι οποίοι πρέπει γενικά να. Τα πλέξιγκλάζ δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Ποιες? Τα πλέξιγκλάζ δεν έχουν αλλάξει. Τα πλέξιγκλάζ δεν έχουν. Πού είναι? Ξέρω. Αν είδες προχθές, ναι. Οι 4-5 πρώτες σειρές δεν τα καθόταν κανένας. Δεν βλέπω τίποτα εκεί. Ναι, αυτό. Α, εδώ βλέπεις, αλλά μου και τα φώτα μας πλησιάζουν. Α, μια χαρά. Οργανωμένα. Λοιπόν, εδώ δεν έχουν αλλάξει τα πλέξιγκλάζ. Και να αλλάξουν δεν έχει νόημα αφού βάζουν τα αυτοκόλλητα. Εντάξει, σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να προσέχουμε το γήπεδό μας και επίσης να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θίγουν την ομάδα. Ξέρω εγώ τώρα τι πράγματα είναι αυτά. Ότι... Έτσι να πήραμε ότι ο Πάοκ τιμωρήθηκε μια αγωνιστική για ένα μεγάλο λικό. Πρέπει να προσέχουμε μεγάλη προσέγγιση. Για ακροτίδα. Κροτίδα, μεγάλο δεν έχει σημασία. Δεν είναι ακροτίδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν και ότι. Με το Παναθηναϊκό ανάψανε πολλά καπνογόνα και πέρασε ντούκου. Αν ανάψουμε εμείς καπνογόνα, δεν θα περάσουμε το ντούκου, εμάς θα μας τιμωρήσουν. Ξέρω εγώ. Πάντα εξαρτήται η διαφθορά της εφαρμογής του νόμου σε εμάς. Μας τη φυλάνε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Πρέπει λοιπόν, μπαίνοντας μέσα, δεν ξέρω, πιθανόν να πρέπει να έχουμε όλη την ίδια, να φοράμε όλη κίτρινα. Εμείς το κάναμε. Εσείς το κάνατε, ορίστε. Α, είσαι από τους τυχερούς. Να το. Να το, αρχηγός. Τι πλουζίτες. Μακό φανελάκια, όσοι δεν φοράγαν μαύρα. Ωραία. Εγώ παρά το φοράγα κίτρινο από μέσα, φοράγα ένα μπουφάν άσπρο και από πάνω έβαλα και το μακό. Τι έβαλες από πάνω. Χώρεσε ρε θηρίο, μπράβο, ωραίο. Λοιπόν, οργανωμένος και τέλος πάντων, όταν μπαίνει ο αντίπαλος μέσα και τους βλέπει όλους με κίτρινα και τους βλέπει να συμμετέχουν στο μάτς, έτοιμοι να γίνουν μέρος του παιχνιδιού, έτσι, και ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση κερδίζει το μάτς. Πρέπει όμως να ουρλιάζουν όλοι. Οι σωστοί φίλαθλοι της ΑΕΚ φανήκαν όταν φάγαμε το δεύτερο γκολ. Φάγαμε το δεύτερο γκολ και φωνάζαμε συνθήματα υπέρ της ομάδας μας. Εντάξει. Έτσι κάνει ο σωστός φιλάθλος. Μπράβο. Στις δύσκολες φαίνεται. Όχι να βάζουμε 5 γκολ να φωνάζουμε αεκάρα. Εννοείται. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, πρέπει να την ξυπνάμε. Και όπως... Εκεί που στο δεύτερο γκολ φωνάξαμε όλοι μαζί τα συνθήματα τα γνωστά και η ομάδα, όχι μόνο από αυτό βέβαια, και με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής μας, η ομάδα επανήλθε στο σωστό δρόμο. Επίσης δεν άκουσα και πολλά βρυσίδια συνθήματα και καταχάρηκα. Εμένα γενικά μου αρέσουν τα συνθήματα τα παλιά, τα παραδοσιακά. Έχουμε ωραία συνθήματα. Ναι, και επίσης. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να είμαστε μέρος του θεάματος αυτού. Όχι να περιμένουμε να βάλει γκολ και να φωνάξουμε, αλλά να την ενισχύσουμε και να την ενθαρρύνουμε πάνω σε αυτά που είπες εσύ. Να γυρίσει το μάτς. Το ζούμε, το ζούμε. Έχουμε και η φύση. Α, κάποιες. Λοιπόν, η φύση. Έτσι, γιατί είχαν πει ότι τα κουνούπια θα χάσουν το δρόμο τους εδώ, οι 131 τότε. Λοιπόν, ωραία. Δεν του αναφέρει αυτού γιατί σημαίνει διοίκηση. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, προχωράμε και να πούμε για το handball, το οποίο δυστυχώς φουντάρισε. Μας απογοήτευσε. Ναι, εντάξει, μας έχει δώσει τόσες χαρές όμως. ΑΕΚ handball για πάντα μια ζωή, στα δύσκολα τα χρόνια μας κράτησες εσύ και εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, στη δεδομένη κατάσταση. Αν θυμάσαι, πέρσι χάσαμε έναν αγώνα από ένα τερματοφύλακα που ήταν της ομάδας που είχαμε δώσει δανεικό. Θυμάσαι? Α, ναι, μπράβο, στο κύπελο λες, ναι. Εκεί πώς τη λένε αυτή την ομάδα εκεί πέρα. Λοιπόν, γεύση από παράδεισο από μακριά, γιατί από κοντά δεν πιάνουν τα κόλπα. Ωραία. Και ενώ οι ψυχάλες αρχίζουν και δυναμώνουν, πάμε προς το κλείσιμο και τέλος. Εχτες το βράδυ στο Τσαρατσάτο το live συμμετείχατε, γουστάρατε κτλ. Έγινε χαμός.
Μετά το βράδυ είναι μέρα εργάσιμη σήμερα, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν είχαμε συμμετοχή, δεν πειράζει, δεν το ζορίζουμε το πράγμα, όπως πάει. Έτσι κι αλλιώς θα έρθουν καλύτερες μέρες κατά τη γνώμη μου. Η ΑΕΚ έχει την ομάδα αυτή που μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας της. Λοιπόν, εδώ οι λάμπες έτοιμες, καραδοκούνε. Εχθές που έκανα το live Βίρονα, περνάγανε από κάτω αυτοκίνητα. Υπάρχει κάποια από το πεζόδρομο εδώ, υπάρχει κάποια πρόβλεψη να ξέρουμε τίποτα? Όχι, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα. Και βασικά, όσο υπάρχει το μαγαζί του Κέσουρα, δεν μπορεί να κλείσει ο δρόμος. Έτσι. Γιατί είναι μαγαζί που έχει επισκεψιμότητα. Α. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Α, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και ενώ τα σύννεφα είναι μαύρα και παπακοφόρα, πάμε προς το τέλος. Να ανοίξει προς τα εκεί η κούλουρη. Αν ανοίξει η κούλουρη, θα σταματήσει η ροχή. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Δεν νομίζω. Είδα τους κεραυνούς. Δεν θα περάσουν από εδώ. Κάνω πρόβλημα. Δεν ξέρω για τα σύννεφα, αλλά βροχές δυνατές με κεραυνούς και τέτοια εδώ δεν προβλέπω. Έγινε και μετεωρολόγος. Λοιπόν, πάμε γερά, εκάρα μου. Βίρονα, πάμε για το κλείσιμο. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας την Κυριακή. Ο τελευταίος αγώνας. Μια ζωή αεκάρα. Λοιπόν, οκ, okay, εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε. Και πάντα δίπλα στην αεκάρα. Όπως πρέπει, έτσι, όχι με αυτά τα όπως δεν πρέπει. Λοιπόν, τέλος, μια ζωή αεκ. Και λίγα πλάνα από το Ελληνικό Πάρκο. Σήμερα, όπως βλέπουμε, δεν γίνονται εργασίες. Όπως βλέπουμε όμως, προχωράει. Έπιασε καλή βροχή τώρα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ.